Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο. Θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα. Και Θοδωρή, φέρε και εκείνο το ωραίο θέμα να το δούμε μετά μαζί με τον Βλαδίμηρο. Κυριακίδη που είναι σήμερα κοντά μας, που μου λέω προετοιμασμένη την προηγούμενη εβδομάδα να τον δω. Άξιζε, τον περίμενα, άξιζε. Πραγματικά φέτος. Άξιζε. Εντάξει, σε χάρηκα λιγάκι. Ευχαριστώ πάρα. Γιατί τις άλλες χρονιές μία με το ζόρι μου περνούσες. Ναι, όχι, τώρα λέω να το πολλαπλασιάσω. Δόξα τω Θεώ, γιατί ξέρεις πόσο πολύ χαίρομαι όταν σε έχω κοντά μου, πόσο σε ευχαριστιέμαι. Και ακόμα περισσότερο χαίρομαι όταν σε βλέπω και στα κέφια σου, Βλαδίμηρε, γιατί περνάς και εσύ τις φάσεις όπως περνάω και εγώ και όλοι μας. Ναι, βρε παιδί μου, περνάμε όλοι φάσεις, αλλά σε εμάς δεν επιτρέπεται αυτές τις φάσεις που περνάμε να τις εκφράζουμε. Έχεις και προς τα έξω, γιατί εμείς πρέπει να τελούμε και ένα άλλο έργο που σημαίνει ότι πρέπει να διασκεδάζουμε τον κόσμο. Σωστό. Έτσι. Κατά τα άλλα, είμαστε πολιτικά πρόσωπα, άτομα, όχι πρόσωπα, πολιτικά, πολιτικοποιημένα όχι, αλλά πολιτικά έχουμε πολιτική συνείδηση, άρα πώς να μην έχουμε και εμείς τις μαύρες μας. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, δεν μας αφορά. Εμείς είμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε. Και επειδή ξέρω ο κόσμος ότι περιμένει να πούμε για το πάθος του, τη μουρμούρα, γιατί πάθος έχει γίνει φέτος και ευτυχώς. Ομολογώ ότι δεν το περίμενα αυτό. Ούτε οι περισσότεροι από εμάς το περιμέναμε. Ξέραμε ότι είχαμε ένα πολύ καλό υλικό στα χέρια μας, αλλά αυτή την απήχηση όχι. Και αυτό είναι που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Μα πάρα πολύ χαρούμενο. Τελικά από και εσάς, τους συντελεστές, σας επηρεάζει το πόσο δυνατή ανταπόκριση έχει στον κόσμο αυτό που δημιουργείται? Ναι, γιατί ο τελικός αποδέκτης είναι ο θεατής. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αν κάνουμε κάτι που το βλέπουμε εγώ και εσύ και λέμε τι καλοί που είμαστε, δεν μας αφορά. Το θέμα είναι ότι ο θεατής αποφασίζει κάποια στιγμή ότι κάτι αξίζει να το παρακολουθήσει. Και πόσο μάλλον ένα σύριαλ τηλεοπτικό να το παρακολουθήσει. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μπήκατε τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα που ήθελα και να τα λέγαμε και τις Τετάρτες επιτέλους. Γιατί ναι, σας περιμέναμε από την αρχή του 2014. Έτσι τουλάχιστον έχει ζητηθεί. Το κρατούσαμε αυτό. Ναι. Το κρατούσαμε λίγο. Μεν είχε και με δόντια. Το κρατούσατε. Ναι. Τέλος πάντων, και βγήκατε την προηγούμενη εβδομάδα και πραγματικά ήταν σαν να την είχατε πιάσει τη μέρα ούτως ή άλλως. Ναι. Εδώ και καιρό. Δηλαδή το περίμενε ο κόσμος. Γιατί και αυτό δεν το ξέρεις. Δηλαδή μέχρι να το συνηθίσει, λες τώρα το έχουν πάρει χαμπάρι ότι παίζουν και Τετάρτη. Ναι. Όχι, εγώ ομολογώ ότι από την Πέμπτη που βγήκα από το σπίτι μου να πάω στις δουλειές μου, κατευθείαν μου είπαν αχ, και χτες το είδαμε. Και Τετάρτη το είδαμε. Και το χάρηκα και αυτό πάρα πολύ. Σημαίνει δεν έχουν κουραστεί. Ξέρεις γιατί δεν κουράζεται? Γιατί το συγκεκριμένο σύριαλ κάθε φορά έχει άλλη θεματολογία. Αυτό μέσα είναι. Στο ίδιο το επεισόδιο. Δεν είναι κάτι που θέλει συνέχεια και είναι. Το μοναδικό που συμβαίνει είναι σαν να βλέπω το γείτονά μου και αυτό με εγωιτεύει, μου αρέσει πάρα πολύ. Βρε Βλαδίμηρε, ειλικρινά, ώρες-ώρες, και εγώ που είμαι μέσα στην τηλεόραση, δουλεύω μέσα σε αυτή και δεν με μπερδεύει αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή να παρασύρωμαι και να λέω ο Βλαδίμηρος, α, ο Ηλίας, α, κοίταξε που τη έκανε αυτό που τη έκανε εκείνο. Ναι. Πολλές φορές και εγώ μπερδεύομαι και λέω, εσύ, το παίζει τόσο καλά αυτό το ρόλο ή τον έχουν γράψει πάνω του? Δηλαδή πραγματικά αυτό, όταν σε βλέπω που ανοίγει η πόρτα και μπαίνεις μέσα στο σπίτι με το γλυμμένο αυτό το φραντζάκι, το τύπο που κάθε φορά θέλω να πω, λούστε τον σήμερα, δεν μπορώ να βλέπω αυτή τη χωριστρούλα, τη γυαλιστερή. Όχι, αυτός είναι κοκέτης, κοιμάται, ξυπνάει, πρέπει να είναι έτσι, γιατί είναι κοκέτης αυτός. Α, είναι. Είναι κοκέτης, προσέχει τη χωρίστρα να είναι ευθεία, να είναι αεροδρόμιο η χωρίστρα. Ο χαρακτήρας λοιπόν που έχετε πλάσει και αυτοί που το δημιούργησαν και εσύ που όμως που του δίνει ζωή είναι, όπως και οι υπόλοιποι ρόλοι, αλλά τώρα μιλάω για σένα, είναι τόσο αληθινή και είναι τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Εγώ πιστεύω ότι το πιο μεγάλο προσόν αυτής της σειράς είναι ότι παίζει με αληθινά πράγματα, δηλαδή αυτά που μας συμβαίνουν. Αυτά που μας συμβαίνουν. Που τα ξέρουμε, πώς να σου πω. Είναι οι αναρωτήσεις οι καθημερινές, οι αναζητήσεις ενός ζευγαριού, τα διέξοδα, οι προβληματισμοί, ο έρωτας των ζευγαριών, γιατί εγώ αυτό που έχω να πω για το δικό μου το ζευγάρι είναι ότι από τη στιγμή που έφυγε το παιδί από εμάς και πάει να σπουδάσει, εγώ και η Δάφνη ξαναγνωριστήκαμε. Έτσι είναι. Και ξαναβγήκε ο έρωτας στην επιφάνεια. Δηλαδή, όλα αυτά που κάνουμε, υπάρχει έρωτας από πίσω. Παίζουμε σαν τη γάτα με το ποντίκι. Δεν θα ξεχάσω ένα από τα επεισόδια που μου άρεσαν πάρα πολύ, γιατί μου άρεσε το θέμα πάρα πολύ. Ναι. Εκεί που τη μπήκε η ιδέα με τη γειτόνισσα, πώς σε είδε με άλλα μάτια. Δηλαδή. Πώς φτιάχτηκε, άσχετα που θέλει να σε πλακώσει, αλλά πώς φτιάχτηκε, ξανά ήθελε τον άντρα της μόνο με την ιδέα ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Αυτό λέγαμε με τα παιδιά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μια φορά στη ζωή του δεν έχει δει ένα όνειρο που τον έκανε να ζηλέψει. Όσο και να ήταν cool σε εκείνη την περίοδο στη ζωή του. Δηλαδή να μην είναι στην αρχή της σχέσης που ούτως ή άλλως είσαι μέσα στη ζήλια και όλα τα βλέπεις παράξενα. Όπως εσείς μετά από 20 χρόνια που λες έχει καταλαγιάσει το πράγμα, υπάρχει ηρεμία. Και όμως και είναι αλήθεια και αυτό. Και αυτό είναι αλήθεια. Και για τις δύο πλευρές. Γιατί σου λέω, εμείς τα συζητάμε μεταξύ μας. Πολλές φορές γελάμε και λέμε. Δηλαδή, μας φωτογραφίζουμε. Να, αυτό θυμάσαι τότε που μας έλεγες εκείνο το άλλο. Όλοι τα έχουμε ζήσει αυτά. Ναι. Γιατί το άλλο με το γιο σας
Καλά. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω τόσο μεγάλο παιδί, ειλικρινά μπήκα στη φάση. Δηλαδή, έμπαινα μέσα σου ακριβώς. Πού θα πάει το παιδί, πού θα πάει το παιδί. Η ανησυχία σας από το τι είναι το χειρότερο που μπορεί να ακούσουμε τώρα. Καπνεργάτης, ξέρω. Που ήδη κάνεις τη σκέψη σου. Και μετά αυτό που θα σε οδηγήσει να σου πει το παιδί, αφού έχεις φάει όλες τις κρυάδες, λες εντάξει, αυτό το αντέχω. Να δείτε το. Μάλλον θα είναι το τελευταίο τη σεζόν όταν ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για διακοπές. Θα πάτε διακοπές, θα το πάρεις το κορίτσι σου. Ναι, και μου βγάζει, μου φέρνει, μου αγοράζει καινούριο μαγιό. Μεγάλες στιγμές. Δεν λέω τίποτα, αλλά εγώ και Δάφνη δεν μπορούσαμε να το γυρίσουμε. Μα και δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε. Είχαμε διαλυθεί. Γιατί τότε που σε έπιασε η άλλη τρέλα που ήθελες να ξανανεανίσεις επειδή είδες το συμμαθητή σου, ξέρω εγώ, ναι, οδηγήσω για να μην είσαι διαλυμένο. Άσε με τώρα οδηγά. Δηλαδή ειλικρινά γέλαγα με το ύφος, λέω. Και αυτό θα το ζήσουμε, το ξέρεις βλέπω. Πόσα τέτοια περνάει ο άντρας, πόσους παλιμπεδισμούς περνάει, πάρα πολλούς. Και δεν νομίζω ότι οριμάζει και ποτέ. Και φαίνεται και στη σειρά έτσι. Δηλαδή ποιο είναι ο πιο όριμος από τους δύο. Δεν κάνω να το πω εγώ. Νομίζω, φαίνεται σαν να είναι η γυναίκα, αλλά δεν ξέρω τελικά, γιατί και οι δύο περνάνε φάσεις. Είναι η γυναίκα, αλλά η γυναίκα βιώνει έναν δικό της εσωτερικό αγώνα που δεν είναι και τόσο όριμη από όσο ανακαλύπτουμε στην πορεία. Αλλά επί της ουσίας είναι η γυναίκα, γιατί βλέπεις ότι παρόλα αυτά η Δάφνη έχει μια αναζήτηση. Όλο ψάχνει να αλλάξει, να κάνει. Και δεν είναι για να διασκεδάσει την πλήξη της. Όλο που θέλει να ερευνήσει, να κάνει. Έτσι είναι η γυναίκα, θέλει να ερευνήσει τα πράγματα. Εγώ είμαι κατασταλαγμένος στη δουλειά, αυτό ένα και ένα κάνουν. Δυο, μην μου πεις παραπάνω γιατί μπερδεύομαι και καθαρίζω. Βέβαια τώρα με πιάνει σε ένα επεισόδιο που διάβασα έτσι μια αναρώτηση αν θα μπορούσα να αλλάξω, αλλά δεν έχει σημασία. Να μην πω και τα επόμενα τι γίνεται. Δεν τελειώνουν πάντως, φαντάζομαι, οι ιδέες, οι ιστορίες, τα σενάρια. Είναι ανεξάντλητες και χαίρομαι πάρα πολύ τους συγγραφείς μας, γιατί πήραν ουσιαστικά την ιδέα από μια ξένη σειρά και τώρα γράφουν από το μηδέν. Και τις ιδέες, αλλά και τα σενάρια. Και είναι θαυμαστό αυτό που κάνουν, γιατί σκεφτείτε ότι γράφουν ασταμάτητα. Το ένα με το άλλο. Τώρα, έχετε γράψει, δηλαδή, έχετε προχωρήσει σε γραφές. Μου είπες κάτι για το τελευταίο επεισόδιο, το οποίο πότε θα είναι φέτος, ξέρουμε. Μέχρι πότε θα πάει η σειρά με καινούργια επεισόδια. Γιατί φαντάζομαι κάποια στιγμή και μια επανάληψη θα την δώσετε αυτή τη χαρά στους τηλεθεατές. Νομίζω ότι θα παίξει, αν θυμάμαι καλά, γιατί και εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος, νομίζω θα παίξει μέχρι μέσα Ιουνίου. Κάπως έτσι. Μέχρι μέσα Ιουνίου. Νομίζω θα παίξει. Αρχές Ιουνίου δεν νομίζω σίγουρο. Να παίξει. Μέχρι μέσα Ιουνίου είναι 2 εβδομάδες. Α, τότε όχι, παραπάνω θα παίξει. Θα τον πάρετε τότε. Το μήνα. Γιατί ξεχάστε ακόμα εγώ είμαι στον Απρίλιο. Είμαι εγώ ακόμα. Έχεις μείνει εκεί. Λοιπόν, μια μικρή γεύση λίγο στιγμές του Ηλία μαζί με το κορίτσι του από όλα τα επεισόδια που έχουμε δει φέτος. Δηλαδή θα πάρουμε από όλα. Θα πάρουμε. Μα τι λέω μέσα Ιουνίου, παιδάκι μου, αφού Ιούνιο είναι. Μα τώρα δεν σου είπα. Όχι, θα τραβήξει κι άλλο. Τι λέω, ό,τι θέλω. Λοιπόν, για δώστε μας λίγο. Ο καινούριος της φίλος θα την πάει Βαρκελόνη, Κοπενχάγη και μετά Νέα Υόρκη. Ταξιδιωτικός πράκτορας είναι. Οι πιλότοι έχουν έκπτωση στα εισιτήρια. Γιατί να μην την εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή αν η Σάντρα έμπλεκε με νεκροθάφτη, θα παίρναμε φέρετρα σε τιμή ευκαιρίας. Έλα, βρυαγκά. Έλα, δεν άρχισε ακόμα. Α, όχι, άλλο λέω, έχει μια ράχνη στο ταβάνι. Α, θα έρθει για την κηδεία της προηγούμενης. Άσε να παίρνει μάτι, δεν πειράζει. Όχι, βρε αγάπη μου, άμα πες επάνω μας, τι θα κάνουμε. Τρίο. Τι μπουφάν είναι αυτό, πού το βρήκες. Στο πατάρι, πώς φαίνομαι. Σαν να φοράς τα βαφτιστικά σου. Μου κάνει ακόμα, ε. Εσύ δεν του κάνεις, περισσεύεις από παντού. Κλείσε την πόρτα του μπάνιου, λέω. Κλείσε την. Τι είπες, δεν άκουσα. Εγώ πάλι τα άκουσα όλα. Η υπερβολική οικειότητα ανάμεσα στο ζευγάρι δεν είναι καλό πράγμα. Κατάλαβε το. Δεν ξύπνησες καλά σήμερα, έτσι. Βέβαια, με τέτοια μουσική υπόκρουση, πώς θα ξυπνήσω. Συγγνώμη, απαύριο θα κατουράσω, αλλά μην ώρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Όχι. Τι πιστεύεις ότι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου. Όσοι ο μάρτυρας και στην προηγούμενη και στην τωρινή. Εγώ πάντως σε λίγα λέω να το ψάξουμε, δεν χάνουμε τίποτα. Άμα είναι να πληρώσουμε για να το ψάξουμε, χάνουμε. Αυτό το θέμα, ας πούμε, που είσαι με την τσιγκουνιά. Δεν θα ήθελες να μάθεις από πού προέρχεται. Από τις δικές σου πατάλες. Ώρες νομίζω ότι έχεις κάτι με το παιδί, σαν να του κρατάς κακία για κάτι. Το κρατάω. Γιατί τι σου έκανε. Μου θυμίζει την τελευταία φορά που κάναμε σεξ. Αν όμως κάνουμε σεξ, μπορείς να κρατήσω σκύλο. Εντάξει. Αύριο το πρωί θα το πάω πίσω. Τι, κάκες! Όχι, μωρή Λία. Γέρασα! Αν θες να καταλάβεις τον τρόπο που κάνει έρωτα ένας άντρας, δες τον τρόπο που τρώει. Σοφή γυναίκα. Που πάει να πει πως εγώ κάνω έρωτα αχορδάκα.
Που πάει να πει πως εσύ κάνεις έρωτα βιαστικά, Ηλία. Βιαστικά. Τι ζεστάθηκες. Προτιμάς να μπω στην πανιέρα με τα ρούχα. Όπως σε βολεύει, δεν είναι. Έλα. Τι είναι αυτά. Η βούρτσα για την πανιέρα και το απορριπαντικό για τα άλλα τα. Με αυτά θες να πληθώ. Εσύ να πληθείς, την πανιέρα θα τρύψεις. Όπα. Συγγνώμη, δεν μου είπες ότι θέλεις να κάνουμε μαζί μπάνιο. Σου είπα ότι θέλω να κάνουμε μαζί το μπάνιο. Λέει, πρέπει να μάθεις να κάνεις μερικά βασικά πράγματα. Πες ότι αρρωσταίνω εγώ κάποια ώρα και δεν μπορώ να μαγειρέψω. Τι θα κάνεις. Θα παραγγείλω. Και θα δώσεις φαγητό από delivery σε άρρωστο άνθρωπο. Για μένα θα παραγγείλω. Με καμαρώνεις. Και βέβαια σε καμαρώνω. Κοίτα, κοίτα που είσαι. Σαν ζαχαρωτό είσαι. Είσαι πολύ καλύτερη από τότε που σε γνώρισα. Αλήθεια. Αλήθεια, τι. Και τότε, μωρέ, γιατί δεν με βγάζεις και εμένα λίγο έξω να με δείξεις τον κόσμο. Να σε παρκάρω έξω από κανένα μουσείο, πρέπει να ο κόσμος σε βλέπει. Αϊ, λέω να με πας κάπου έτσι, κάπου ακριβά. Να σε πάω σε βενζινάδικο. Βλέπεις, πέφτουν οι ατάκες βροχή. Αυτά είναι γραμμένα. Γελάω κι εγώ εδώ. Γελάς. Και είχα ξεχάσει το βενζινάδικο. Και πόσα άλλα που δεν μπήκαν μέσα. Εμένα δηλαδή μου λείπουν σκηνές. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και ξέρεις τι γίνεται. Η σειρά έχει, επειδή είναι πολύ ευχάριστη και είναι γλυκιά. Γελάμε μαζί της. Δεν έχει μέσα κάτι που να είναι ακατάλληλο για τα παιδιά. Εγώ θα σου πω ότι ο γιος μου, ας πούμε, μας τραβάει να κάτσει λίγο παρακάτω, δηλαδή πιο αργά, να δει λίγο. Έλα, πάμε, μου λέει. Θέλω να του δω. Να ξέρει, ξέρει με τα ονόματά σας. Ναι. Δεν του λέει να δούμε τη Μουρμούρα. Έλα, κάτσε λίγο να δούμε τώρα να γελάσουμε. Θέλω να δω τι θα κάνει σήμερα ο Ηλίας, τι θα κάνει η Βάσο, τι θα κάνει ο. Λέω, κοίτα να δεις που πιάνουν, ας πούμε, και τα 12χρονα. Εγώ που γελάνε και δεν ξέρω αυτοί. Γιατί γελάνε, γιατί εμείς επειδή τα ξέρουμε, τα ζούμε, ναι, τα έχουμε ζήσει. Ναι, αλλά αυτά κάτι πιάνουν, ξέρω εγώ τι πιάνουν. Τι να σου πω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει τεράστια γκάμα θεατών, δηλαδή, ας πούμε, σε όλες τις ηλικίες. Και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Μια μέρα μπήκα σε ένα ταξιτζί, τώρα το χειμώνα ήταν να πάω στο θέατρο. Και μου δίνει το κινητό, μου λέει: σε παρακαλώ, μίλα λίγο στο παιδί μου. 5 χρόνων, 7, 6, 7 χρόνων, πόσο ήταν. Και έπιασα, του λέω: αγόρι μου, α, κύριε Ηλία, είσαι αυτό, είσαι εκείνο. Και όχι μόνο, βλέπω όλες τις ηλικίες. Όταν βγαίνω έξω, γίνεται ένας χαμός, γίνεται απίστευτο. Οι γυναίκες δεν σου λένε τίποτα, Βλαδίμηρε. Τύπου ρε, παιδί μου, τύπου να αλλάξεις κάτι, να μην είσαι όχι, τόσο. Όχι, όχι. Είναι μαζί σου. Είναι μαζί σου ή όχι. Οι μεγαλύτερες ηλικίες μου λένε τι τραβάς παιδάκι μου. Ναι. Έτσι. Οι ηλικίες που είμαστε εμείς εκεί πέρα 45 με 50 συμβαδίζουν με την Δάφνη. Οι μικρότερες ηλικίες με σνομπάρουν λίγο γιατί με βρίσκουν πολύ συντηρητικό. Αλλά νομίζω ότι όλες καταλαβαίνουν το χιούμορ. Και να σου πω και κάτι, επειδή το έχω συνηθίσει και από το θέατρο αυτό, ξέρω ότι οι γυναίκες αντέχετε στο χιούμορ. Οι άντρες είμαστε λίγο πιο κομπλεξικοί. Και άμα πούμε τίποτα πιο τραβηγμένο, αντιδράμε αμέσως. Ενώ οι γυναίκες αντέχετε, σας καταλογίζουμε πάρα πολλά πράγματα και εσείς αντέχετε. Απλά γελάτε και τα αντιμετωπίζετε. Γιατί έτσι έχετε μάθει και από τη φύση σας. Ναι. Έτσι να τα αντιμετωπίζετε. Εμείς είμαστε λίγο πιο μπερδεμένοι. Μία απορία έχω στο ρόλο σου, ναι, που δεν το έχω καταλάβει. Έχεις ποτέ κοιτάξει έτσι λίγο παραπέρα καμιά άλλη? Όχι, όχι. Όχι να κάνεις κάτι, όχι, να δεις, σε δηλαδή, συζήτηση λίγο να σε συζήτηση μεταξύ ανδρών, να επεκταθούμε και να συζητήσουμε για κάποια γυναίκα που μπορεί να είναι όμορφη και να περάσει από το δρόμο, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα αυτός ο χαρακτήρας είναι ειλικρινής σε αυτό που λέει. Είναι πιστός άνθρωπος, πιστεύει, μα μην ξεχνάς ότι είναι ακόμα ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Αλλιώς πώς θα μπορούσε να ανεχτεί όλα αυτά που του κάνει κάθε φορά η γυναίκα του, αν δεν είσαι ερωτευμένος. Δεν έχει βαλτώσει, δεν έχει τελειώσει κάτι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά σου λέω στο επεισόδιο που στάχωνε απανωτά, γιατί της μπήκε η ιδέα ότι. Που το βλέπει και στον ύπνο της όλο αυτό. Ειλικρινά, ναι, δεν ξέρεις τι συζήτηση κάναμε την άλλη μέρα εδώ, όχι μόνο εντός εκπομπής και εκτός εκπομπής. Τι να σου λέω τώρα, δεν μου λες σήμερα τι ξέρεις, ποιο τι θέμα έχετε. Γιατί εγώ έχω ένα μικρό βιντεάκι, μου έχουν δώσει. Όχι, πολύ μικρό. Γιατί εγώ έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δηλαδή, εδώ δεν ξέρω πότε τελειώνουμε. Δεν ξέρω, δηλαδή, γυρνάμε σε καθημερινή βάση. Οπότε πλέον δεν ξέρω τι προβάλλετε. Ποιο επεισόδιο προβάλλετε. Τώρα δηλαδή με τα 3 επεισόδια, γιατί και με τα 2 τρέχατε. Ναι, με τα 3 τρέχουμε λίγο πιο πολύ. Ναι, Μην μας το στερήσετε πάλι του χρόνου, μας το δώσετε για κανένα μήνα φέτος, έτσι λίγο να χαρούμε και του χρόνου. Νομίζω του χρόνου θα πάει 3 ημέρες, γιατί θα έχουμε ήδη προλάβει. Μέχρι τέλη Ιουλίου εμείς πάμε γυρίσματα. Α. Και ξεκινάμε πάλι από 1η Σεπτέμβρη γυρίσματα. Α, έχετε δουλίτσα.
Μπράβο, Βλαδιμία. Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε τι παίζουν σήμερα, τι θέμα έχουν. Να το. Πάλι θα το κάνει. Μία, δύο, τρεις. Stop. Μία, δύο, τρεις. Stop. Πετάντα έχω, μου σπάει τα νεύρα. Τι, γιατί με κοιτάς έτσι? Πόσο κοιτάω δηλαδή? Με κοιτάς περίεργα, σαν να μου μετράς μπουκές. Δεν τις μετράω εγώ, εσύ τις μετράς. Πώς το κάνεις αυτό, σκέφτεσαι και τρως ταυτόχρονα? Τι σκέφτομαι, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που κάνεις, δαγκώνεις και μετά μασάς τρεις φορές πριν καταπιείς πάντα. Πόσες φορές πρέπει να μασάω, περισσότερες ή λιγότερες? Δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι ίδιο και απαράλλακτο εδώ και πολλά χρόνια. Σαν να έχεις μηχανάκι μέσα σου και αυτό με τρελαίνει. Κάτσε ρε Λέα, σε κάθεσαι και μετράς πόσες φορές μασάω εγώ. Αυτό είναι νευρασθένεια. Δεν το κάνω επίτηδες, με εκνευρίζει αυτό το χράτσα, χράτσα, χράτσα. Χράτσα, χράτσα, χράτσα. Μα έτσι τρώνε οι άνθρωποι φυσιολογικοί, όχι σαν και σένα που δεν προλαβαίνεις να δεις μέσα τι έχει το πιάτο. Σαν το φίδι, αμάσιτα. Δεν τα τρώω αμάσιτα και δεν μετράω πόσες φορές θα μασίσω. Ούτε εγώ μετράω, έτσι είναι το φυσικό μου. Ναι, αλλά αυτό το φυσικό σου μου σπάει τα νεύρα κάθε πρωί. Χράτσα, χράτσα, χράτσα. Σαν ρομποτάκι. Ναι, να σου πω κάτι, ξέρεις του χρειάζεται του τάσου. Να βρεις γκόμενο. Ναι, να τον απατήσεις, να μάθει να φέρεται. Όχι, κορίτσι μου, μην είσαι χαζή. Έτσι θέλουν αυτοί. Αυτό τους αξίζει. Άμα σε υποψιαστεί, θα τον βγάλεις τρελό όπως κάνει κι αυτός. Τι που θα βρεις γκόμενο, παιδάκι μου, γεμάτος είναι ο τόπος. Και είσαι και μια χαρά γυναίκα. Έτσι να κάνεις από το κλούβα. Να σου πω, έλα, θα σε πάρω σε λιγάκι. Γιατί μου χτυπάνε τώρα. Άντε φυλάκι, γεια. Ηλία, εδώ είσαι ακόμη, δεν έφυγες? Μα δεν έφυγα. Ξέχασα το κινητό μου, γύρισα να το πάρω. Ώστε έτσι λοιπόν. Ο τόπος είναι γεμάτος γκόμενους. Και εσύ που το ξέρεις, Μαρινάκη? Μάτια έχω και βλέπω. Κυκλοφορώ κι εγώ έξω. Α, γι' αυτό κυκλοφορείς, για να τσεκάρεις πόσοι γκόμενοι είναι ελεύθεροι. Δεν κοιτάω για τον εαυτό μου. Σωστά. Κοιτάς για να ενημερώνεις τις φίλες σου και να τους δίνεις φιλοσοφημένες συμβουλές. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άμα δεν το ξέρεις το θέμα, να μην μιλάς. Όποιο και αν το θέμα, το κέρατο δεν είναι λύση. Και γιατί ανακατεύεσαι σε ξένες ζωές, κορίτσι μου? Δεν είναι ξένες ζωές, είναι Έλληνε φίλη μου και μου ζήτησε να της πω τι να κάνει. Να μην της πω. Ω, να μην της πεις. Γιατί έτσι και να ανακαλύψει και σκοτωθούνε, σε σένα θα ρίξει ευθύνες η φίλη σου. Δεν θα ρίξει εμένα. Και άμα θες να ξέρεις, σφάζονται ήδη. Γιατί αυτός την απατάει και προσπαθεί να την βγάλει τρελή. Κι είναι η φίλη σου τόσο σίγουρη την απατάει? Τον έκανε τσακωτό? Όχι, γιατί ξέρει τις κουκούλωνε καλά τις βρωμιές του. Την περίπτωση δηλαδή, ας πούμε, έναν αθώο παλικάρι δεν το σκέφτεσαι ούτε εσύ ούτε η φίλη σου? Ρε Λία, τι είμαστε γυναίκες, χαζές? Χρειαζόμαστε αποδείξεις για να τα καταλάβουμε αυτά. Και εσύ τι το υπερασπίζεσαι, δηλαδή, το παλικάρι? Από αντρική αλληλεγγύη? Εγώ, κυρία μου, είμαι αμερόληπτος. Εσύ παίρνεις το μέρος της φίλης σου και τις πρόχνεις σαν ηθικότητες. Λία, σου είπα, άμα δεν το ξέρεις το θέμα, να μην μιλάς. Αυτός την κερατώνει και της κάνει και σκηνές ζηλοτυπίας από πάνω εντελώς άδικα. Μην κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Α, δηλαδή γι' αυτό της πρότεινες να βρει γκόμενο για να της κάνει σκηνές ζηλοτυπίας δίκαια. Πόσο πιο αληθινό είναι τώρα αυτό? Πόσες φορές έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις? Μην μπλέκεσαι, παιδάκι μου. Θα μπλέξεις χειρότερα. Μην μπλέκεσαι. Ας τις συμβουλές. Κοίτα, οι γυναίκες μιλάμε μεταξύ μας. Πολύ. Δεν ξέρω εσείς οι άντρες, ναι, τώρα τι κάνετε, αλλά εμείς τα συζητάμε. Και εμείς μιλάμε, αλλά για όσο μιλάτε εσείς. Έχουμε μια συνέχεια. Λέμε πράγματα, αλλά όχι και έτσι. Δεν υπάρχει. Εσύ, ας πούμε, άμα σου τύχαινε αυτό που της έδειχε στο ανάποδο, τι θα έλεγε στον φίλο σου, στον κολλητό σου? Θα του έλεγα να σοβαρευτεί, θα του έλεγα να κοιτάξει, να προασπίσει πρόσθετα τη σχέση του, να την καλυτερεύσει και αν δει ότι δεν μπορεί, να φύγει από τη σχέση, να πάει να βρει κάτι καινούριο. Για να είμαστε σοβαροί. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε τον σύντροφό μας. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να σεβόμαστε. Το να λες ψέματα και να κρύβεσαι ή να κάνει. Δεν έχει σημασία. Είναι ανόητο. Δεν μου λες τον κακό, τον έχεις παίξει ποτέ? Ναι, ναι, αρκετές φορές. Όχι, μην μου πεις εσύ τύπου κόκκινο κύκλο, δηλαδή περαστικά. Όχι, θέλω να μου πεις να το έχεις κάνει έτσι απλωτά. Μια σεζόν, ας πούμε. Όχι, σε σεζόν όχι, δεν το έχω κάνει. Έτσι, το πιο ωραίο κακό που έχω κάνει είναι στην Ίσο. Εντάξει, εκεί, το πω, εκεί όλοι σε εσάς ήταν ψιλοκαθάρματα. Ψυχαμένος δεν είναι, πιο σιγά. Ναι, αλλά εκεί όμως δεν είσαι κωμωδία και τους κακούς και αυτούς τους αγαπάς. Εμένα με ιντριγκάρει πάρα πολύ να κάνω ένα κακό. Μ' αρέσει πάρα κακό, πολύ. Κακό, όμως, κακό όμως. Να στεναχωριέται ο κόσμος δηλαδή. Ναι, 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 όχι κακό σε κωμωδία. Όχι, όχι, κακό, κακό. Μην τριγκάρει πάρα. Έχεις παίξει τέτοιο ρόλο? Ξέρω, να είσαι παλιά άνθρωπο, ρε παιδί μου. Μετά από τόσα χρόνια θυμάμαι και όλα τι έχω παίξει. Κάπου θα έχω παίξει και ένα παλιά άνθρωπο. Πολλά τα χρόνια. Πάντως, Ελένη. Εγώ αν ήμουν σκηνοθέτης, για κακό μας θα σε έπαιρνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, γιατί καταλαβαίνει πόσο ο Μάικλ Ντάγκλας ήταν πιο βούτυρο μπεμπέ στα νιάτα του και κάποιο κατάλαβε ότι υπάρχει μια μοχθηρία στην άκρη του στόματος και του βλέμματος.
Και σώθηκε ο άνθρωπος, γιατί είναι καταπληκτικός. Είναι εξαιρετικός αυτός. Και νομίζω ότι έχει οριμάσει και το κοινό και δεν μπλέκει να λέει ότι α, κακός στην οθόνη, κακός άνθρωπος στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι προχωρήσαμε πια. Ελπίζω. Και εγώ ελπίζω. Πάντως, όπως είπε και η Αντζελίνα Τζολί, στην ταινία, μέσα στην ταινία στο Maleficent, κάθε ένας έχει τους λόγους του, ακόμα και ο κακός. Γιατί αν το καλοσκεφτείς και ο Χάνιμπαλ Λέκτερ, έχει τους λόγους του κι αυτός. Το μαθαίνουμε στη δεύτερη ταινία. Γιατί είναι έτσι όπως είναι. Εγώ δεν το θυμάμαι. Υπήρχε λόγος, υπήρχε δηλαδή, για να βρει ανθρώπους. Τα παιδικά του χρόνια ήταν πάρα πολύ περίεργα. Κάπου στη Ρωσία, κάπου στην ερημιά, με κάτι γονείς που κάτι είχε συνηθίσει στον κανιβαλισμό από μικρός. Τέλος πάντων, εδώ όμως μιλάμε για φωνικές μηχανές στο σινεμά. Mm-hmm. Δηλαδή ανθρώπους που νομίζω και χωρίς λόγο καμιά φορά, το κοντέρ αρχίζει και μετράει τα θύματα, τα μετράει, ώσπου να φτάσει κάποιος να είναι νικητής. Ποιος νομίζεις πως είναι αυτός που έχει σκοτώσει τους περισσότερους στο σινεμά? Τους περισσότερους. Από ποια χρονιά και κάτω? Συγκαταλέγοντας και. Ας πούμε από το 70 και μετά. Από τότε που βγήκανε τα οπλοπολιβόλα που μπορούν να σκοτώνουν περισσότερο από ένα μέσα σε ένα δεύτερο. Δηλαδή θέλω να σου πω. Σταλώνε το πρώτο αίμα. Κάτσε. Σωστό, νομίζω σε αυτή την ταινία έχουν σκοτωθεί οι περισσότεροι σε μία σκηνή. Αυτό δεν τους καθάρισε όλους αυτή την ταινία. Τους καθάρισε όλους. Αν πάμε από Τζον Γουέιν, όμως εκεί γίνανε γενοκτονίες Ινδιάνων. Ο Τζον Γουέιν με το πιστόλι, το πιστολάκι, το κακομύρισε έναν τους κατάφερε. Νομίζω στη δεκάδα είναι ο Τζον Γουέιν. Ναι, και ας ήταν λίγο τα πράγματα πρωτόγωνα. Ο Σφαρτσενέγκερ, παιδιά, είναι πρώτος. Αυτός έχει ο εξολοθρευτής. Έχει φάει πολλούς αυτός και πολλούς από το Σταλόνε, ρε παιδιά. Ναι, νομίζω ότι πλησιάζει τους 400 και επειδή νομίζω ότι αυτή η λίστα δεν έχει μετρηθεί ως την τελευταία του ταινία που θα βγει σύντομα και λέγεται Σαμποτάζ και έχει μια σκηνή μονομαχίας που ένα σαλούν, ένα μπαρ στο Μεξικό, ας πούμε που παραπάνω. Το ξεκληρίζει όλο. Φαντάζεσαι. Με ύφος Clint Eastwood όμως, ο οποίος είναι και αυτός μέσα στη δεκάδα. Είναι και αυτός. Δεν θα είναι ο Clint Eastwood. Εδώ είναι κοντά η Uma Thurman. Δεν θα είναι ο Clint Eastwood. Αυτή τι με τις τρεις συνέχειες του Kill Bill. Kill Bill 1-2 είχε αρκετό φωνικό στο 2. Δηλαδή είναι η πρώτη γυναίκα, είναι νούμερο 1. Χάρη στον Ταραντίνο φυσικά, γιατί μόνη της δεν νομίζω άλλος να το βλέπει αυτό. Αλλά τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι το ρεκόρ του Σβαρτσενέγκερ είναι πάνω από 50 σε μία σκηνή. 50 άτομα έφαγε σε μία σκηνή. Γελάς. Γελάω γιατί είναι και λίγο. Και μετά έγινε δήμαρχος. Έγινε κυβερνήτης και τώρα ξανά ήρθε στους σκοτωμούς. Αν είχαμε στο ελληνικό σινεμά είδος τέτοιο, περιπέτεια με φωνικά, ποιος θα ήταν ο νούμερο 1, πιστεύεις? Εγώ. Αν το πάμε στην δεκαετία του 60-70, ποιο θα έβαζε σαν σούπεριακό? Τον Καλογύρου. Σωστά. Και τον Ανέστη Βλάχο. Και τον Ανέστη Βλάχο, βέβαια. Θες να δούμε το βίντεο, να του θυμηθούμε. Να δω τι ώρα είναι, παρά 5. Όχι, διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως μετά να δούμε το βίντεο. Ο Καλογύρου.